σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων που έχουμε μπροστά μας. Με τις πολυκαλές εμφανίσεις και εμπόλικο κοινό σήμερα. Δεμπούτο στο μπασκετάκι για την ομάδα των Βολκάνων. Μια ομάδα η οποία έχει έρθει οργανωμένη, από την τελευταία χέρια πολύ νωρίς με προθέρμανση, οδηγίες, να δούμε κατά πόσο θα πιάσουν όλα αυτά όμως για να καταφέρουν στον πρώτο αγώνα να έχουν θετική εμφάνιση. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν οι Βολκάνοι στην πρώτη τους εμφάνιση με οδηγίες, με αρκετή προθέρμανση, γιατί είναι από, όπως πούμε, και από πολύ νωρίς σήμερα εδώ, με πολύ τον κόσμο, τυπικά γηπεδούχοι, φαίνεται όλα να είναι υπέρ τους, αλλά έχουν τους Ζαχαρίνους Μπαμπάδες που κρατάνε τις απέναντί τους. Μια ομάδα η οποία έχει μια πολύ καλή κοινία, είναι μια ομάδα που την έχω γνωρίσει και την έχουμε δει, η οποία έχει έναν αγώνα κιόλας στα χέρια της, στο κύπελο, όπου επικράτησε τον Sky Zenit με 37-41, ήδη κιόλας πηγαίνει με 0-4. Αν θα μπορέσει να ανεβάσει κι άλλη διαφορά, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Κυριακίδης. Να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ των Βολκάνων. Κάνει ο Παναγιώτης Καπιταλίδης λοιπόν. Ακούτε τα χειροκροτήματα, την ένταση από τον κόσμο, τα ευχάριστα αυτά σκηνικά και σε επίθεση και σε άμυνα των Βολκάνων έχουν έρθει να στηρίξουν. Εδώ στην κάτω αριστερά βλέπετε και τον προπονητή, τον Σαββούπουλο, στην πλευρά των υπεστίων. Λοιπόν, πλέον εδώ την επίθεση έστωχα από τα χέρια του Στάμου. Θα πάει η ομάδα των συγκατάτης να σκοράρει. Θα ανεβάσει την διαφορά στον 4-2-6 από τα 2 λεπτά της αναμέτρησης. Κατεβάζει ο Καπετανίδης καθέ, πολύ ωραία την μπάλα. Θα μοιράσει πολύ ωραία συνεργασία στο ζωγραφιστό. Το σουτ έστωχο από τα σχέδια του Παπακώστα, ο οποίος από ό,τι μάθουμε πρέπει να είναι ο Μπυρόβιος παρέας, ο Μπυρόβιος ομάδας. Αυτά να φέρουν οι πηγές μας τουλάχιστον. Θα μας παρευθεί αργότερα. Γίνει το κλέψιμο και εύκολο καλάθι από τα χέρια του Κεσίδη σε συνεργασία με τον Κυριακίδη. Okay. 4-8 για την ομάδα των Σουκερτάδης. Κυκλοφορία. Δεν θα πάρθει το σουτ σε προχρόνο. Στη λήξη χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Σέντου Παπακώστα. Κυριακίδης προσκόλλησε με το καπιταλίδι στο πέρα, θα καταφέρει να σκοράρει. Ευκαιρία για τους Βολκάνους στο δεύτερη να κατεβάσουν διαφορά στο καλάθι κοντά, αλλά δεν γίνεται από τα χέρια του Στάμου. Χωρίς βιασύνες στην έξι την κυκλοφορία. Με φάουλ όμως η άμυνα των Βολκάνων, η οποία χρεώνεται στον Παπακώστα. Και όπως είναι το Βατσούλη Παπασάκης με τα ευλογιών. Περνάει για πρώτη φορά στον αγώνα ο Βορτζόγλου. Περνάει στην θέση του Γιώργου Γεωργιάδη. Περνάει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Μίτης Παπαδόπουλος σήμερα, διότι πλευρά των Βολκάνων είναι ο Νίκος και ο Βασίλης, πλευρά των Σουγκαντάζης του 11 είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Από την baseline επαναφορά λοιπόν η ομάδα των Σουγκαντάζης. Θα δούμε που θα πάει. Πάει στα χέρια του Σίσκου, θα περαστεί στα χέρια του Κεσίδη, ο οποίος θα κάνει βήματα. Δεν μετέρα το καλάθι. Να σας πούμε λίγο λοιπόν και τι δεν βλέπετε, αλλά όμως το βασικά την επίθεση, το κλέψιμο, το εφηβιασμό.
και εύστοχο από τον Κυριακίδη. 4-10. Έκλεισε την μπάλα το χέρι του Μετανίδη στο πόδι του κέντρου. Οπότε βρέθηκε όλο Μόναχο με το καλάθι. Αυτό που λέμε, αυτό που δεν βλέπετε εσείς πίσω από την κάμερα, ότι ο Βολκάνος δεν είναι μόνο ο κόσμος. Καλάθι και φάουλ, το οποίο βάλει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και αυτό που θα πούμε ο κόσμος, τον ακούτε το πώς ενθαρρύνει την ομάδα. Βλέπουμε και παιδιά παιχτών, το οποίο τα χαιρόμαστε κι εμείς σε αυτή την περίπτωση. Είναι αυτές οι ωραίες στιγμές μεταξύ παρέας και οικογένειας, όπου προσφέρεται σήμερα σε άφωνο βαθμό, δημιουργώντας ένα πολύ διαφορετικό και ευχάριστο κλίμα προς την διοργάνωση. Χαιρόμαστε κι εμείς, να χαίρονται κι αυτοί. Καπεταλής κατεβάζει, αφού οι συγκρατάτες ξαναπήραν διαφορά στους 6. Στην κυκλοφορία η μπάλα. Θα γίνει λάθος η συνεννόηση εδώ πέρα μεταξύ του Μπάμπου Κλικ και του Καπεταλίδη. Έχουμε αλλαγή, Καπεταλίδης εκτός. Θα μπει μέσα ο Παλτίδης. Πέσει. Γρήγορη επίθεση και εύστοχη από τα χέρια του Σίσκου. Βρέθηκε ένα κενό στην άμυνα. Οι Ζαχαρίδη Παπάδες που εκμεταλλεύτηκαν. Ζούτα από μεσαία απόσταση χωρίς επιτυχία. Το τρέξιμο και Σίρτης. Μια πολύ ωραία φάση από τους συγκαπιτάτες. Με αυτό το άλλη μεταξύ και Σίδη και ανταπόκριση βρήκε στα χέρια του Μυριάδη. Νόμι του Χρυσοβολόγλου. Γιατί την πήγε σε την άλλη πλευρά. Είναι το κλέψιμο με ηρεμία, άνεση, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Καταφέρνει εδώ να σκοράρει ο Παπαδόπουλος. Το κάνει νωρίτερα με πια πιο μεγάλη σχολεία. Το καταφέρνει τώρα. Αυγής, άλλαστο, βρίσκει τη στεφάνη. Συνδυασμός γρήγορα. Δεν μπορεί να σκοράρει σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο, αλλά ούτε και σε τρίτο. Ο Κυριακίδης θα μου κλείσει να κατεβάσει. Παπαδόπουλος στο σουτ. Χωρίς επιτυχία θα λυπάμαι και δικό μας τον Παλτίδη. Θα πάει μέχρι μέσα. Μεταξύ πάση το σουτ. Στα χέρια του Στάμου καταλήγει την μπάλα και αποσκεί στο καλάθι. Αυτό που ψάχνουν και θα ζητήσουν πιο πολύ Βολκάνος Φανία θέλουν το σημείο τώρα είναι οι δύο επιστροφές. Δεν έχουν, το έχουν καταληφθεί την άλλη η ομάδα των Σούγκαρ Ντάντης. Οι μισοί πόντοι έχουν προέλθει από ευνηδιασμό ή κλέψιμο. Δύο επιθέσεις, ένα καλό στοιχείο που έχει δοθεί σήμερα στους Ζαχαρίδης Παπάδες. Μετακυμάτων η μπάλα γυρίζει πίσω στα χέρια του Παλτίδη, αλλά δεν καταλήγει μετά σε ο καλάθι. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τη διαχείριση. Και έχουμε time out 2:58, 8-19 το σκόρ για την ομάδα των Sugar Daddies. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out περίμενα των Βολκάνος. Volcanoes είναι μια πιο αμερικάνικη προχώρα. Κατέβασα τα χέρια του Παλτίδη. Δεν θα μπορεί να βρει αποδέκτη πάσα που αυτός που προϊζόταν τον Βοριτσόγλου. Και εσύ κατεβάζει. Βρίσκεται η καλή άμυνα, δεν μπορεί να κάνει την επίθεση. Θα την κάνει όμως ο Δημητριάδης χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά αυτά
Μια ωραία μικρή κομπίνα που την ευχαριστεί από τον Σίσκο. Μια ωραία πάσα. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, τελικά η επίθεση. Αντίθετα, Κυριακίδη σας σκοράρει. Θα ανεβάσει τη διαφορά στο 8-21. Παλτήρι θα αφήσει στα χέρια του Ιωμπλή. Παλτήρι Ραμπλό θα σκοράρει. 10-21. Είναι τρομερή ενθάρρυνση που παίρνει η κυβερνούχος τυπικά ομάδα για σήμερα από τον κόσμο της. Θα ηρεμήσουν το θετικό τέμπο με σούτ από μεσαία πόση χωρίς πηγή από τον Σίσκο. Μακρά επίθεση, ξέρουν δεν χρειάζεται να διαφθούν οι συγκρατάτες. Αυτό κάνουν, είναι στο 10-21. 15 απομένει. Προσθέτει το ταβλό του Βοριτζόγλου και ο Σίλης θα πάει πιο γρήγορα. Μπάλα εκτός, δεν θα τρέξει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Σε φάνη και έξω μετά το ταβλό. Παθιούν να βγουν γρήγορα οι βολκές χωρίς αποτέλεσμα. Δύο παιχνών τον Βουλκένο Σίσκος, πολύ ωραία πάσα στο Κεσίδη. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Επιστρέφει, βλέπουμε ο Παπακώστας στην θέση πιανού. Και ο Παπακώστας μπαίνει και Γεωργιάδης περνάει εκτός. Παλτίδης περνάει έξω. Δεν περνάει ο Παλτίδης. Περνάει έξω ο Νίκος Παπαδόπουλος, περνάει έξω και ο Γιωργανάκης. Το κενό καλάθι και φάουλ. Κερδισμένο από τον Δημητριάδη. Βάλω το οποίο γίνεται τον Παπαδόπουλο εν τέλει. Δημητριάδης για να αυξήσει τη διαφορά. Είναι στο 10-24 πλέον. 45 δεύτερα από τον ακριβώς. Θα κατέβει μπάλα τα χέρια του Παλτίδη. Θα μου κλείσει μέχρι μέσα. Θα χρεωθεί με βήματα. Οπότε δεν έχει κατάλληλη στη φάση και το μπλοκ δεν θα μετρήσει. Σίσκο θα πάρει το σουτ χωρίς πόντους όμως. Rebound από τα χέρια του Γεωργιάδη, θα τρέξει μέχρι μέσα. Θα μπορέσει να αφήσει στα χέρια του Ριβαδόνου και απλώνται τα αντίστοιχα του Δημητριάδη να ανακόψει την επίθεση. 11,9 όλα θα έρθει για τον Βολκέινος. Παπουκλής, έφυγε προσπάθεια. Όχι και πολύ ωραία στο κενό της άμυνας. Σκόραρε άμεσα. Σίσκος θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Και χωρίς περαιτέρω επίθεση. Τέλος της πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 12-24. Υπέρ της ομάδας των Σουκαρδάδης των Ζαχαρένιων Μπαμπάδων. Επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο. Οι Σουκαρδάδες είναι στην επίθεση. Έχουν την διαφορά ασφαλεία σίγουρα στο 12-24. Κάτι το οποίο χωρίς να είσαι παρακτικός είναι κάτι που μπορείς να περιμένεις όταν υπάρχει μια νέα σωστά ομάδα στην απέναντι πλευρά. Ενώ όπως ξέρουμε οι Σουκαρδάδες... Ω! Καταστική άμυνα που γίνεται από τον Παπακώστα. Και καλά με την ευλογία του Παπασάκη λοιπόν. Ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία των υπηρεσίων εδώ πέρα, αλλά φαίνεται από την κλεμίστηκα σιγά. Ο Κεσίδης μια πολύ ωραία φάση είδαμε νωρίτερα. Μόλις ξεκίνησε η περίοδος και από την άμυνα και την ολοκλήρωση. Μουσική
Θα δούμε εδώ αν θα υπάρξει απάντηση για την απάντηση βασικά την πλευρά των Βολκάνος. Θα πάω κόστος και κρατάει. Κινή του χρόνου. Χωρίς... Δόθηκε εγκύρω. Η γύρη συνέχεια, αλλά δόθηκε με τα βήματα στον Γιωργανάκη. Σε μηχανία βρέθηκε περισσότεροι παίχτες. Λογικό θα πούμε, γιατί όλοι περιμένουν ότι ήταν σκυλίσει, ήταν λιγμένη επίθεση και αδειάζει και στον συγκαρτά της, αλλά δεν είναι. Έτσι θα πηγαίνει μπαλά. Όμως, με τα βάση δεν μπόρεσε να βρει. Αποδέχτη. Και εσύ θα πάρει το πρώτο σου. Το σύστο τριών πόντων, θετικός rebound από τους Σουγκαρτάτης, χωρίς επιτυχία σε δεύτερο χρόνο, ο Μερκυριακίδης Καπτανίδης θα κοπεί και θα μπορέσει να πει η επίθεση είναι και τα χέρια του Κεσίδη και αυτά είναι που θα δώσουν και το καλάθι για τους Σουγκαρτάτης να ανεβάσουν στο 14-28 double score άλλη μια φορά και time out από την πλευρά των Βολκάνων. Πήγε. Ο Παδάκης θα πάρει την μπάλα. Κάνει θετικά επίθεση για τους Σουγκαρτάτης στην επιστροφή. Αλλά μάλλον μπερδεύτηκε. Ένα τρίκ το οποίο δεν έδιασε. Με χάρη τον λογότα. Επίσης που ο Καλοκάρης Βολκένος στα χέρια του Γεωργιάδη το κλέψιμο και το καλάθι από τον Κυριακίδη. 14-30. Παπακώστας, μπάλα στα χέρια του Γεργανάκη. Ξανά Παπακώστας. Προχωρούν την μπάλα. Γεργανάκης. Αυτό χωρίς επιτυχία όμως, θετικό το rebound. Παπακώστας δεν θα πάει για το τελειωτό σουτ. Αλλά και η πάσα ήταν χωρίς επιτυχία προς τα χέρια του Στάμου. Οπότε αλλάζει η κατοχή. Ξανά. Στους τριών πόντων χωρίς επιτυχία τα χέρια του Τζάλι. Μπιάζει, δεν πιέζει. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εδώ η επίθεση των Σουγκαρτάτης. Να δούμε τον Βολκένος στην κατάσταση που έδωσε την επίθεση. Και εσύ στην μπάλα θα περαστεί τον Παλάκη. Και δεν θα σκοράρει. Μπάλα για ποιους παραμένει για, τους, για τη Ζαχαρένια ομάδα. Και έχουμε δύο αλλαγές από την πλευρά των υπεστίων. Περνάει μέσα Μπαμπουκλής, εκτός είναι ο Γεωργιάς και περνάει μέσα και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Άλλος έφτασε τα στη θέση του Στάμου. Παρά γρήγορα, στα χέρια του Παλάκη χωρίς επιτυχία. Αμυντικό το rebound, ηρεμία τον Μπαμπουκλή. Συγγνώμη από τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Αν αναρωτιέσαι αν υπάρχει κάποια συσχέτιση, καμία μεταξύ των Παπαδόπουλων και των τριών. Δύο και ένα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Γιωργανάκης, μπάσκετ του Παπουκλή. Θα πάρει το σουτ, χωρίς επιτυχία. Ο Παπαδόπουλος σηκωθεί, θα σκοράρει. Σκοράρει τον Νίκο Παπαδόπουλο, 16-30. Ακούτε τις φωνές από την ξεκινία στη χώρα. Έτσι να λέμε τον Σουμπαδούς, τον Βουκέινο. Γρήγορα και με επιτυχία θα αποκτήσει να κατεβάσει και άλλη διαφορά. Και σαν λάμπα
Και εσύ και ο Κυριακίδη, βάλε εκτός σίσκος, θα ζυγίσει το σουτ. Αλλά δεν έχει καλό αντίβαρο. Μέτρηση και Σίδης με ίδιο ίδιο αποτέλεσμα. Θετικό το rebound. Τρίτη σερή επίθεση χωρίς αποτέλεσμα από τους Σουγκαρτάδης. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα, θα κομπεί το Κεσίδη. Και θα βγει γρήγορα Κυριακίδης να σκοράρει. 18-32. Μπαμπουκλής θα αφήσει ξανά για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Τελειώνει σιγά ο χρόνος. Γίνεται το κλέφτη τον Τζιάννη. Σύσκος να προσκληθεί. Και δεν θα χωράρει. Και είναι επιβιασμό από την πλευρά των Βολκένος. Παπακώστας δεν έχει κάνει συνεννόηση εδώ πέρα. Κυριακίδης. Τζιάννη Σύσκος. Καλά δεν έρχεται όμως. Κυριακίδης τώρα χωρίς πίεση. Μετά απλό χωρίς επιτυχία. Τζιάλης εν τέλει θα σκοράρει. 18-34. 4 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Φτάσαμε και εμείς τι έγινε. Κρυνεθήκαμε και έγινε συνεισία μεταξύ του Παπαδόπουλου και του Μπαμπουκλή. Θα τσιμπάλε εκτός αρχή των Σουγκαρτάδης. Η διαχείριση δεν θα μπορέσει να βρει. Για να το κλέψιμο. Γίνεται να σπάσω τον Παπαδονίκο Παπαδόπουλο. Με δεκρή πίεση του Σίσκου. Έξω ο Νίκος Παπαδόπουλος, έξω. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος εκτός. Μέσα Παλτίδης, μέσα και Στάμος. Και Σίδη στα χέρια, Παλάκη, Κυριακίδης. Θα βρει τον Τζιάλι, Σίσκος. Δεν θα πάρει εκεί το σουτ. Πολύ ωραία πάση για και Σίδη. Πάει μέχρι μέσα χωρίς επιτυχία. Παραλίγο το κλέψιμο και Σίδη θα κλειώνεται από τον Σίσκο. Τζιάλις στον Κυριακίδη. Σίσκος θα πάρει το σουτ. Χωρίς να βρει στόχο, Τζιάλις είναι αυτός που έχει σκοράρει. Βάλα έξω τον Παλάκη. Επίθεση για τους Volcanoes, 18-34. Ένα χρόνο που χάσετε παραλίγο τόση προπονητή από το διετή. Παρακαλώ το γάστη να το λάβει. Θα κατεβάσει Παλτίδης. Παπακώστας. Παλτίδης θα κρατήσει. Συμίξει. Χωρίς επιτυχία. Το ριμπάουντ χωρίς επιθετικό. Παπακώστας ούτε σε δεύτερη. Δεν θα μπορέσει ούτε ο Γεργανάκης. Μόνος ο Κυριακίδης. Χωρίς απειλή, χωρίς πίεση. Ανεβαίνει διαφορά πάλι το βρισκό μετά από αρκετή ώρα. 18-36 για την ομάδα των Σουγκαρτάδης. Παλτίς με κατεβάσει. Παπακώστας. Να το κλέψιμο. Παλάκης. Θα αφήσει τα χέρια του Κεσίδη. Σίσκος. Για να σκοράρει θα έρθει ο Τζιάλης να μαζέψει. Για να σκοράρει αυτός. Για φάνη δεν πρέπει να στους 20, 18-38. 2 λεπτά για το τέλος του χρόνου. Παλτίδης. Σουτ για 3 χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Παπουκλή. Σίσκος. Χωρίς διασύνες.
Κεχίδης. Ξανά για το Σίσκο, Κυριακίδης. Για πάρει το σούτ απ' έξω. Τζιτζάλης από την γραμμή των βολόχων στοιχεία. Κυριακίδης στο σούτ. Ούτε εδώ θα έχουμε καλάθι. Αλλά ξεπατάει. Τζιτζάλης με την βοήθεια τάβλο. Θα ανεβάσει τη διαφορά. 18-40. Τελευταίο λεπτό. Παλτίδης. Παραλίγο το κλέψιμο. Περνάει μπάλα εντός. Χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Στάμου. Για τρεις Παλτίδης χωρίς επιτυχία. Κεσίδης. Θα κατεβάσει για την ομάδα των Σουγκαρτάτης. Σίσκος θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Παμπουκλίσαμε το προλάβει, θα προλάβει. Για πέντε Κεσίδη. Έχει βοήθεια πλέον. Παπακώστας. Δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound από τον Παλάκη τελευταία δευτερόλεπτα. 3-15 συγκεκριμένα. Σίσκος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν είναι διαφορά κι άλλο, 18-42. Για 14. Τρία ακόμα 7 απομένουν κατοχή για τους Volcanoes. Θα δούμε πως περιμένουμε την φάση του αγώνα, πως με κάνα μακρινό. Στη λήξη, χωρίς επιτυχία. Δεύτερης περίοδου, 18-42 λοιπόν για την ομάδα των Σουγκαρντάτης. Επιστρέφουμε σε λίγο με την τρίτη περίοδο. Δεύτερο ημίχρονο, τρίτη περίοδος και επιστρέφουμε για τον αγώνα μεταξύ των Volcanoes και των Σουγκαρντάτης. Η διαφορά είναι μεγάλη, είναι αυτά που είπαμε στην αρχή του αγώνα, όπου μία νεοστάτη ομάδα που τώρα βλέπει τα πατήματά της όπως η Volcanoes είναι μια ομάδα η οποία έχει κατά καιρούς τον χρόνο της, η ομάδα που συνεργάζεται έχει πολύ μεγάλη φορά. Θα βγει μια τόση δραχιολιού όπως καταλαβαίνω. Φράνια από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Σίσκο στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Για να δώσω το ξεκίνησα, είναι σαν πλαίσιο φυσιολογικού. Μια ομάδα η οποία είναι σε καιρό, παίζει καιρό μαζί όπως είναι οι Σουγκαρντάτης. Να έχουν διαφορετικό momentum, διαφορετικό tempo. Να συνεργάζονται πολύ διαφορετικά από μια ομάδα η οποία τώρα ξεκινάει. Κατά καιρούς έχουμε δει στο μπασκετάκι, έχουμε δει όσα μέσα σε 3-4 αγώνες να αλλάζουν όλα και να κάνουν προχωρήσεις εμφανίσεις. Χαραλά από το Χαστούκι του Βαμουκλή και δεν μπορεί να σκοράρει ο Στάμος. Σε ενδυασμό όμως σκοράρει ο Δημητριάδης και γρήγορα time out από την ομάδα των Volcanoes. 18-46, 8-34 για την περίοδο. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά και το time out που πήρε η ομάδα των Volcanoes. Το σύστημα δίνεται, να δούμε πώς εκτελεστεί και τι εσύ το συγκεκριμένο. Παπαδόπουλος, μπάλα εκτός, κάνουν κυκλοφορία. Το σούτ με ταμπλό χωρίς επιτυχία. Ο Παπαδόπουλος και δίνει το φάουλ και δύο βολές. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, να πούμε αλήθεια, αυτό που έχει δείξει είναι ότι ο Παπαδόπουλος σήμερα είναι άφοβος. Δεν έχει φοβηθεί καθόλου. Μπαίνει στις φάσεις, διεκδικεί, προσπαθεί. Σαν rebound να παίξει με πλάτη. Ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τα ελπίσει και στους επόμενους αγώνες η ομάδα των Volcanoes. Μιλές στις δύο μας συμβολές του.
Κιάλης στο χέρι του Σίσκου. Αφήνει ξανά. Πολύ ωραία πάσα. Να ασκήσει για την παλιά μου στον Δημητριάδη και να σκοράρει αυτός. Αν μπορώ να θέσω άποψη για κάτι, είναι η βοηθήρια που διαφορά καταλαβαίνουμε το ότι είναι πολύ δύσκολη ως κατόρθωτη. Πιο πολύ δίνεται το διασκεδάσουν να δουν και μερικά πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να έχουμε αλευτό σε επόμενους αγώνες. Νομίζω αυτή τη στιγμή ο coach Σταθουλόπουλος διαβάζει. Προσπαθεί να δει τι και πώς. Πόδι βολή εύστοχη. Δεύτερη όμως όχι. Στάμπος στο σουτ. Χωρίς επιτυχία, rebound από τα χέρια του Μπαμουκλή. Ούτε αυτός θα καταφέρει να σκοράρει. Μπάλα παραμένει όμως ο Βολκέινος. Το μαγιστικά της Δημητριάδη. Μπαμουκλής θα περάσει την μπάλα. Αλλά δεν θα μπορείς να πιάσει καλά ο Στάμπος. Για την πάρει ο Παπακώστας. Βγάζουν ηρεμία και την ασφάλεια στην Κερδάτη σήμερα. Έχουν ζαχαρώσει με την κατάστασή του. Σύντος δεν θα μπορείς να σκοράρει όμως. Γενικά από τίποτα δεν έχουμε δει κάτι και από τις δύο ομάδες. Μπορεί να υπάρχει έως ένα επιτυχημένο το οποίο μπορεί να μου διαφέρει κιόλας. Στο σύνολο. Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Έτσι ο Βλαμπλής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γυρίσει πολύ καλά σημάδια σήμερα. Και στην δημιουργία και εκτέλεση έχει πάρει καλά πια. Έχει πάρει θέσεις και ο Μαμακώστας είναι από τα ίδια. Παρανακατεύεται στα πόδια του Παλάκη. Μένει στους Βολκέινος, 16 δεύτερα συγκατοχή τους. Βασίλης Παπαδόπουλος παραπενάει στα χέρια του Στάμου. Θα μου κλείσει τον σόκον Κιάλη. Σύστος θα κρατήσει την μπάλα. Συγκλοφορία για τους Συγκαρντάτης. Χωρίς επιτυχία το σούτ. Παπαδόπουλος, Μπαμουκλής, θα σκοράρει. Δεν θα ζητάει αλλαγή ο προπονητής τον Βολκέινος. Σίσκος, θα βρει τον Δημητριάδη. Με βοήθεια του ταμπλό. Έστοχος, 22-51, 450 πόντους. Κόλλησαν και δύο τους Σαρδένια. Παπακώστας στον Στάμο. Το κλέψει το Παλάκι. Θα πιέσει. Εντρέπει σημαντικά μας ο Παπαδόπουλος. Δεν τον αφήσει να σκοράρει. Παπακώστας. Πολύ ωραία πάσα. Και έστοχος είναι ο Παπαδόπουλος. Ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους. Η Βολκέινος. Σίσκος θα πάρει το σουτ. Είδαμε και ποιος θα έρθει ο τρίποδος σήμερα. Το δοκίμασαν και οι δύο ομάδες αρκετές φορές. Ένα στα 11. Ένα στα 11 πρέπει να είναι στον Σίσκο. Καλά και από τον Ανδρογορόδο την διαπάντηση. Το 6-54. Σίγουρα ανανεωμένα τα υπαίθεια στην περίοδο.
όσοι έχουμε δει. Έχει να μην αρχίσει ο Σίσκος. Συσκύεται το γήπεδο. Και κλέβει, κλέβει. Πάει για σερί, αλλά το λύγει. Θερικό το rebound τα χέρια του Χρυσοπαδόπουλου. Προσπαθεί προς τα έξω. Θα αρπάξει ο Χρυσοπαδόπουλος. Θα φύγει μόνος του. Δεν θα σκοράρει. Μπαμπουκλής θα σκοράρει σε παραφορά όμως. 28-57. Και time out για τους Sugar Daddies. Λοιπόν, για πολύ ώρα την περίοδος έως τώρα για την πλευρά των Volcanoes. Με τον άλλο ρυθμό βρίσκονται επιθετικά λίγο καλύτερα και να δούμε το πώς θα ανταποκριθούν και συνέχεια. Επιστρέφουμε λοιπόν. Περιμένουμε. 4-6. Ναι, 4-6. Επιστρέφουμε τώρα το time out που πήραν οι Sugar Daddies. Το 28-57 για φαίνεται μεγάλη, είπαμε, δεν είναι εύκολη να γυρίσει. Η εικόνα όμως των Βολκάνων στην τρίτη περίοδο είναι αρκετά πιο όμορφη και πιο ομαλή. Κάποια στιγμή θα το βρουν το ρυθμό τους, αν όχι σήμερα, σε περιεχόμενους αγώνες. Παλτίδης. Το σούτα τον Παπαμπουκλή χωρίς αποτέλεσμα, πάρει την μπάλα. Αρχικά η Γεργανάκης όμως αν θα κατηθεί κάποια την μπάλα σε εφέστεια. Σίσκος αφήνει στον Χρήστο Παπαδόπουλο και Σίδης αφύλακτος χωρίς επιτυχία τον τρίποντο. Από το κεφάλι η επιτυχία του Μεγιάδη βρίσκεται για το κλέψιμο και βιασμό. Παπαδόπουλος το σκοράρει. Αδιαφυσβήτητα καλύτερη περίοδο από την πλευρά των Volcanoes, συνεχίζει. Κεσίδης. Διακίδης. Είναι το κλέψιμο. Παλτίδης θα κρατήσει. Δεν θα βιαστεί. Θα περάσουν, προλάβουνε. Παλτίδης. Θα πάρει το σουτ, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Γανάκης δεν μπορεί να πάρει το επιθετικό rebound. Κυριακίδης, στο ενδιασμό θα σκοράρει. Δεν θα έχει βιαστεί και θα ενοχληθεί από τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης στον Παπουκλή. Ανάξει να πέρασε μπάλα. Ιδιασμός, Σίσκος. Και καλά αυτή. Στη διάδεξη 63. Ακούμε την ενθάρρυνση που δίνεται. Μπορούν να ρεμίσουν να βρουν καλύτερη εικόνα και να ρολάρουν όπως πριν. Θα μου κλείσει. Το κοινοκλέφτη του Κεσίδη και τον Σίσκο. Ο οποίος λέει τι δεν δείτε στον προλάβη. Αυτοαναγνώριση λοιπόν. Αλλαγές της Βολκίνος, περνάει Παπακώστας, περνάει Στάμος εκτός. Νίκος Παπαδόπουλος, έξω Γεωργανάκης. Παλτίδης στην μπάλα θα περάσει ο Γεωργιάδη. Παλτίδης, Μπαμπουκλής, κυκλοφορία. Το Σιλίτσι, Μπαμπουκλής δεν μπορεί να σκοράρει. Παλάκης. Μπάλα μέσα έξω. Και καταλήγει έξω. Και εσύ στο κλέψιμο, ήρθατε εδώ πέρα. Πάσα για τον Κυριακήδη και στο χώρο. Θα πάρει από
μακριά. Πολύ κοντά, αλλά χωρίς επιτυχία. 30-65 λοιπόν. Τέλος για την τρίτη περίοδο. Μεγαλύτερη εικόνα του Βολκίνα στην μεγαλύτερη περίοδο, στο μεγαλύτερο κομμάτι της περίοδου. Λίγο στο τέλος, αλλά βλέπουμε πολλά τοπικά στοιχεία. Ξεκινάμε στην τέταρτη περίοδο. Αυτό που έχει το ενδιαφέρον, δεν βρούμε τόση ώρα η εμφάνιση των χρηστίων. Καπεταλής και εσύ ξέρεις τα πολλή ώρα. Να περάσει εδώ η πάσα που κόψει και εσύ. Το σούτ με βοήθεια του ταμπλό. Αγωνίστηκε από τη Δημητριάδη, Καπεταλής, θα τρέξει η επίθεση. Δεν μπορέσει να κάνει μετά βέβαια στα χέρια του Παλτίδη. Κεσίδης, μπάλα εκτός, Σίσκος θα πάρει το σουτ, χωρίς επιτυχία, Παπακώστας. Συμπλοφορέ και με την ηρεμία σου αφού να είναι Βολκένος, θα διαστούνε. Παλτήρι στα χέρια του Μπορτζόγλου, ξανά Παπακώστας. Για να το πάρει το σουτ, Παλτήρι σε πρώτο αλλά σε δεύτερο βαθμό. Και θα πρώτο θα σκοράρει κιόλας, μέσα στο ταμπλό. Και Σύρις, κατεβάσει. Σύστος θα πάρει το σουτ. Μετά τα δύο, σε ρί που έβαλε, δεν έχει συνεχίσει καθόλου. Παπακώστας, δεν μπορεί να σκοράρει, θα πάρει το rebound. Παλτής θα πάρει το σουτ τριών πόντων. Και εδώ έχουμε στοιχεία και Σίδης θα προλάβει κανονικά. Διακίζει για σκοράρι, θα πάρει ο Σίσκος στο rebound. Και Σίδης. Σίσκος. Θα μαρκάρει δυναμικά εκεί ο Βορτζόγλου. Χωρίς επιτυχία από τον Χρυσοπαπαδόπουλο. Καπιτανίδης. Κυκλοφορία Βολκίνος. Το Πακώστας σκοράρει. Κεσίδης, Δημητριακίδη. Πολύ ωραία πάσα, χωρίς όμως τελική ανταπόκριση. Πάνε να βρουν τον ρυθμό, αλλά μπάλα δεν κάνει τα χαρτίδια σήμερα. Το βλέπετε σαν απόδειξη στο σύντου στάμου. Αλλά η άμυνα σαν να λειτουργεί καλύτερα. Στην περίπτωση θα κερδίσουν την μπάλα οι Βολκένος. Μπάλα από τα χέρια του και εσύ ρημένει εκτός. Κατεβάζει ο Καπιταλίδης. Αφήνει στα χέρια του Βολιτζόγλου. Στάμος. Ξανά Καπιταλίδης. Αυτό δεν μπορεί να δώσει φάουλ, φαντάζομαι. Παπακώστας. Κρεμπάς του Κεσίδη. Αφήνει τον Κυριακίδη. Συνεργάζονται εδώ οι δύο τους. Τελικό σκόρε. Κυριακίδης. Πάρε το σούτ, εδώ πάρε Βολιτζόγλου, Καπετανίδης. Θα πάρει το σούτ όμως χωρίς επιτυχία. Γρήγορος Κυριακίδης, σας σκοράρει. Και την καλύτερη εμφάνιση για το κλείσιμο. Βολτζόγλου θα πάρει το σουτ, δεν σκοράρει. Θετικό rebound. Παπακώστας με την βοήθεια του ταμπλό. Χωρίς στοιχεία.
Και έχουμε αλλαγή του Παπαδόπουλου εκτός, θα περάσει ο Μιτζιάλης από την πλευρά των Σουλιαρδάτης. Ποιο νούμερο βγήκε? Βγήκε ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Αλλαγή και τις δύο πλευρές εκτός των Πολ Βολιτζόγλου. Γιώργο Βολκίνος εκτός και ο Παπαδόπουλος. Χρήστος, αυτός ο Βολκίνος. Ξέρετε τι κατάσταση μπορείτε. Σύσκος και τον Δημητριάδη. Και έχουμε φάουλ χαμηλά. Φάουλ το οποίο κάνει ο Καπετανίδης. Είναι μόλις το πρώτο σε όλη την τρίτη περίοδο. Σύσκος. Κατάγει καρπό. Έτσι για τη φόζα. Καπετανίδη θα κατεβάσει το σκριν το οποίο γίνεται τον Παλτίδη. Καταλήγει σε αυτόν την μπάλα. Παπακώστας. Ιρωνίκο Μαμαδόλου ξανά Παπακώστας. Το σπίσει πολύ ωραία. Αλλά η μπάλα παραμένει αχάμπαρε τα ωραία. Πολύ όχρησιμο επίθεση στην αντεφέστεια. Σύσκος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Θα για δεύτερη ευκαιρία για δούμε. Δεν του δίνεται. Και Σίδης, αυτός θα πάρει το τρίποντο. Αλλά χωρίς πόντους. Και έχουμε αλλαγή. Παλάκι στη θέση. Και Σίδη, 4-22 ο υπολείποντε. 34-74. Αλλά για σκέτη πλευρά των Κίνος, της Τέφη Γεωργανάκης. Και είπα μου πεις. Θα μου κλείσει κατεβάσει κιόλα. Παπακώστας. Θα μου κλείσει. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Θα τρέξει. Κυριακίδης δεν σκοράρει, όμως Παλάκης και αυτός μόλις στην συνέχεια τον Παμουκλή παραξέσει που παραμένει στους Ζαχαρίνης ομάδες. Παναφασιά του Σίσκου, θα πάρει το τρίποντο, καμία έκκληση. Χωρίς αποτέλεσμα. Θα το κλέψουμε κιόλας. Παλάκης. Πολύ καλή άνοιγμα του Γεργανάκη, δεν αφήνει να σκοράρει. Καπιτανίδης, ο Σταμαδόπουλος. Δεν θα πάρει το σούτ, Παπακώστας. Καπιτανίδης, ο Σταμαδόπουλος, το σούτ από την κορυφή. Δεν θα σκοράρει, Παπακώστας, ούτε αυτό είναι συνέχεια. Και Σίδης, χέρι του Κυριακίδη. Για αρχιδιασμό το βλέπουμε. Ατομικό. Αλλά χωρίς τυχεία. Παπακώστας. Καπετανίδης. Επίσης fair play. Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν μπορεί να σκοράρει και Σίδης. Για προβιασμό. Κυριακίδης. Ασταμάτητος. Και ο ρυθμός σου τέτοιος. Καπιταλίδης. Κατεβάση. Και ο Γανάκης φαίνεται να ζητάει αλλαγή. Παμουκλής. Καπιταλίδης. Πολύ ωραία πάσα να φέρει το site. Παραλίγο έχω εντυπωσιακό καλά το Παπακώστα, δεν έρχεται όμως. Έχουμε αλλαγή εδώ πέρα. Καπετανίδης μένει εκτός. Περνάει μέσα ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Περνάει. Και ο Στάμος. Μέχρι το Κεσίδη. Το σκοράρει.
34-78. Παπακώστας. Λεωφορεία. Παπαδόπουλος στο σουτ. Δεν έχουν δει το πρωτοέτσι ο Βολκάνος σήμερα. Στο τρίποντο. Λιακίδης. Δεν πάει σκοράρι. Έχει και Σίσκος. Παραπατώντας όμως. Δεν θέλει το καλμάρι από μόνος του. Ναι, μέσα Κριστιάνο Ρονάλντο. Και τελευταία μαζί βοηθάει. Λεφτά 100 δεύτερες αναμέτρησης. Βασίλης Παπαδόπουλος. Είναι η κυκλοφορία Νίκος Παπαδόπουλος. Έχουμε αλλαγή, θα περάσει ο Γεωργιάδης μέσα στη θέση του Νίκου Παπαδόπουλου. Νούμερο 4 της ομάδος. Χρυσίδη. Θα πάρει το σουτ. Σε τρεις, χωρίς την ουσία. Πόλη του Παλάκη. Παπακώστας με δύναμη πάσα στα χέρια του, αλλά μπορεί να την κρατήσει. Τα μοντέρα σκοράρει. Και Σίδης. Σίσκος. 34-80. Τελευταία, δεύτερα πλέον, τελευταίο λεπτό. Θα αποκλείς τώρα. Με ταμπλό, δεν μπορεί να σκοράρει. Παλάκης. Μητεσίδη. Για το κλείσιμο επιτυχίας, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Γιάννης. Χωρίς επιτυχία. Σίσκος. Να το κλείσει καλά. Όχι. Την Γιάννης όμως και το... και να σας έχεις τούρτα. Τότε και τελευταία επίθεση του αγώνα. Και το καλάθι του Παπουκλή. 36-82. Δεν νομίζω ο Σιούγκια θα κάνουν την επίθεση. Και είναι το τέλος πλέον, 36-82. Εδώ μιλήσει η εμπειρία και σύνδεση που έχει η ομάδα του Σουγκαρδάτης. Ακούτε και εδώ από τους ομάδους Βολκάνος, να βλέπετε πόλιο έχει μέσα στο τέλος, το 36-82. Εγώ από μικρή σημασία το αποτέλεσμα πιο πολύ είναι ότι είδαμε χαμόγελο, είδαμε πολύ ωραίες στιγμές. Ακούσαμε πολύ ωραίο κόσμο και αυτά έχαμε για σήμερα. Με το δεξί μπήκανε λοιπόν οι Σουγκαρδάτης. Νίκη με 36-82, ήρθε και στο κύπελλο. Και κάπου εδώ ήρθε το τέλος για σήμερα. Τα λέμε σε επόμενο αγώνα λοιπόν.